Λοιπόν, είναι τέλη Αυγούστου. Κάνουμε κάποιες διορθώσεις στο θερμοκήπιο. Αλλάζουμε όλη την οροφή την πάνω. Τελείως. Γιατί, κάτσα πάνω να το δούμε για απ' έξω. Έχουμε εδώ αποξηραίνουμε πράγματα. Γιατί τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε πολύ δυνατούς ανέμους, 130-140 χιλιόμετρα ρηπές, και πρέπει να είμαστε πολύ αεροδυναμικοί για να την παλέψουμε. Λοιπόν, βάζουμε αυτό εδώ το προφίλ αλουμινίου, το οποίο είναι σάντουιτς, το έχουν από κάτω και από πάνω λαστιχάκι που πιάνει και δένει αυτό, και έχουμε ένα σε κάθε κορμό. Κόβουμε τα κομμάτια μας των πολυκαρβωνικών ακριβώς όσο είναι τα κενά των κορμών και βάζουμε έτσι, δηλαδή ούτε τρύπες ούτε τίποτα, μπλα κομμάτια πολυκαρβωνικών με προφίλ για σάντουιτς. Το οποίο το δοκιμάσαμε, δεν παίζει τίποτα ούτε στα γόνα, και βέβαια είναι πολύ πιο αεροδυναμικό από αυτές τις μαλακίες, τα πλαστικά, τα καπάκια τα οποία βάζουν, και τις σιλικόνες που βάζουν συνέχεια και υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό γιατί περιμένουμε τυφώνες πάλι από Οκτώβρη σίγουρα. Πώς είναι τα πράγματα, σίγουρα θα βάλουν κάνα 150 πάλι ρηπές. Ο κήπος μας προχωράει. Έχουμε από όλα τα καλά. Πάρα πολύ παραγωγή. Ντοματούλες παντού, χαμός, δεν προλαβαίνουμε να μαζεύουμε. Συνέχεια πέφτουν κάτω τα ματίνια, αγκουράκια, πάλι χαμός πολύ, μακρόθενα, όλα τα σχήματα, κοντούλικα, φασολάκια, τρώμε κάθε μέρα, βασιλικούς, μαλλιανούς, κολοκυθάκια πάλι, πιπεριές πάρα πολλές, συνέχεια τσιμπολογάμε. Βασιλικούς βέβαια, ζήνιες παντού, μελισσοκομικές, λουδάκια, πάρα πολλές κολοκύθες και τέτοιες, long neck και butternut, παντού ντοματίνια, χαμός, ασταμάτητο, ζούγκλα, καλαμπόκια εδώ. Αυτά βγήκανε μόνα τους από κάτι καλαμπόκια που είχαν πέσει και βγήκανε συστάδα, το οποίο φαίνεται να είναι καλό. Αγκουράκια εδώ γεμάτο, μόλις τα μαζέψαμε. Λίγο φαγόπυρο. Εδώ πάρα πολλές κολοκύθες. Γίνεται χαμός. Μέσα. Κρυμμένες, καροτζωμένες. Γεμάτο. Περίτσες βέβαια παντού. Παντού. Τώρα βέβαια τις μαζεύουμε συνέχεια. Επόστευό μας τέλειο, δροσούλα. Λουλουδόκηπος καταπληκτικός. Τα υδρολίβανα στην οροφή είναι γεμάτα εκατομμύρια μέλισσες όλων των ειδών. Και εδώ. Νάτι. Της αρέσει πάρα πολύ το σύμφυτο. Συμπολογάνε συνέχεια, bumblebees. Τρελαίνονται για σύμφυτο. Ασταμάτητα δεν χορταίνονται. Για τα λουλούδια εννοούμε. Ε? Sandchokes, εδώ. Θηρία. Τεράστια. Τρως ρίζα. Κόβιτς καναπετάει. Ακτινίδιο πάνω. Πασιφλόρες γεμάτο. Και εδώ πάλι
φουλ παραγωγή και γκιναρούλες, πιπεριές παντού, μελιτζανούλες, βασιλικός, χαμός, γλυκοπατάτες παντού, πάρα πολύ παραγωγικά όλα, γεμάτα. Η λιμνούλα μας, εδώ η θάλια έβγαλε λουλούδι, πολύ όμορφο, νούφαρο, καθένα ζουμάρο, αν και μάλλον αποτυχία θα είναι πάλι το ζουμάρισμα, το ήξερα, καθάρισε, ναι, okay, άκυρο το ζουμάρισμα, λοιπόν, πάπυρους, κι άλλο λουλούδι, θάλια. Αυτό βγάζει μια περίεργη κυμολία στο χέρι, βάφη. Κοίτα. Πολύ ωραίο. Εδώ, γλυκοπατάτες φουλ, οι μπανάνες μας έχουν αρχίσει και παίρνουν πολύ τα πάνω τους. Στην αρχή είχαν πάρει κάτι μαύρες μαλακίες, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι. Μέσα γίνεται χαμός πάλι. Τα μπέρις βέβαια, τα σμέουρα συγκεκριμένα παράγουν ασταμάτητα αυτά εδώ. Κάθε μέρα, όλη μέρα τσιμπολογάμε και τα κάνουμε μαρμελάδες. Τώρα βλέπεις, τα έχω πάρει όλα, δεν έχει τίποτα. Αλλά είναι πάρα πολύ παραγωγικά. Γκουράκια βέβαια εδώ παντού, όλων των ειδών. Όμως, φράουλες και τα λοιπά. Εδώ. Η πασιφλόρα έχει ξεφύγει, φεύγει μόνη της, δεν ξέρω που πάει. Έχει απλωθεί πάρα πολύ, πάει προς τα εδώ, πάει προς τα εκεί, πάει να ανέβει από εκεί. Είναι γεμάτη φρούτα εντωμεταξύ και παρόλο που την είχαμε βάλει να είναι αδεχητική εδώ πέρα, αυτή έχει αρχίσει και έρπεται, κάτι γιατί χάθηκα εδώ. Όλο και κάτι θα πατήσω τώρα και θα το χαλάσω. Φρουτάκια παντού. Εδώ χαμός. Και πάει προς τα εκεί. Πάει προς τις Βελανιδιές. Προς το δάσος. Σικές βέβαια. Έχουμε αβοκάντα. Ακόμα και σκλήθρα έχουμε βάλει. Η μπαρόζιζα έχει ξεφύγει. Πάρα πολύ. Αυτό είναι το πάνω μέρος. Το υπόστεγό μας. Λυκίσκος έχει βγάλει πάρα πολλά λουλουδάκια και δεν πίνουμε μπύρα, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα πράγματα. Εδώ κολοκύθες πάρα πολλές, γεμάτο και τεράστιες. Θα φάμε καλά πιπεριές. Οπα. Τι χρώμα είναι αυτό? Έχουμε και πάρα πολλές καυτερές πιπεριές βέβαια. Αυτή πρέπει να είναι τύπου φλωρίνης. Τζίντζερ και κουρκουμάδες. Εδώ. Και γενικά, ψηλό χαμός. Πρέπει να προλάβουμε να αλλάξουμε την οροφή του θερμοκηπίου όλοι πριν τις πρώτες βροχές, τις πρώτες αέριδες. Μπορούμε επιτέλους να φτιάξουμε και το θερμοκηπίο μέσα για να είναι όντως πραγματικά θερμοκηπίο. Μέσα θα έχει μπανάνες, θα έχει dwarf coconut, κακάο, καφέ, δεν μπορείς να φανταστείς. Και βέβαια διαφορά που δεν βγάζουμε το χειμώνα, θα είναι μέσα όλο το χρόνο. Είναι ωραίο το χειμώνα.